Εγώ λοιπόν ήθελα να πω ότι είμαστε, όπως και ο σύλλογος είπε, έχουμε μπει στην τελική ευθεία μετά από 8 χρόνια μνημονιακής εξάρτησης. Φτάνουμε στο τέρμα αυτής της επιτροπίας αλλά και της πολιτικής που τη συνόδευε με όλα αυτά τα οποία έχετε και έχουμε ζήσει όλοι μας. Έπειτα από 9 χρόνια ύφεσης, διότι η ύφεση είχε αρχίσει από πιο πριν, και από επένδυση, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η οικονομία έχει αρχίσει να ανακάμπτει και η ανάκαμψη αυτή γενικεύεται. Άρχισε από τον τουρισμό, επεκτείνεται στην βιομηχανία, τη μεταποίηση, αρχίζει κάτι κινείται και στην οικοδομή και σιγά σιγά λοιπόν όλη η οικονομία παίρνει μπροστά. Οι αρνητικές τάσεις αρχίζουν και αντιστρέφονται, δηλαδή δεν έχουμε, ας πούμε, αυτή τη διαρκή επιδείνωση, δεν έχουμε τη διαρκή αύξηση ανεργίας που είχαμε. Αντίθετα, έχουμε αρχίσει να έχουμε μια αντίστροφη κίνηση, η ανεργία αρχίζει και μειώνεται, εδώ είναι ακόμα ψηλά, αλλά και με βάση τα σημερινά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, δείχνει ότι έχουμε, όπως είπα, αντιστροφή αυτής της τάσης. Η διαπλοκή και η διαφθορά, την οποία όλοι την ξέραμε και όλοι την ξέρουμε και όλος ο κόσμος τη συζητούσε, αρχίζει να αποκαλύπτεται με συγκεκριμένες μορφές. Εστίες διαφθοράς και σπατάλης του δημοσίου χρήματος εντοπίζονται. Οι υπεύθυνοι αντιδρούν, αλλά τελικά και η δικαιοσύνη πιστεύω κάνει τη δουλειά της, αλλά και η κοινωνία βγάζει τα συμπεράσματά της. Το πιο σημαντικό όμως για μας, ως στόχος και ως φιλοδοξία, είναι να βάλουμε τις βάσεις για να υπάρξει ένα νέος τρόπος ανάπτυξης στη χώρα μας, βιώσιμος και δίκαιος, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος, χωρίς δηλαδή τις αιτίες που μας έφεραν εδώ. Αυτός είναι ο βασικός, ήταν και είναι ο βασικός μας στόχος. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, αλλά είμαστε ακόμα στην πολύ αρχή αυτού του έργου, όπως εξηγήσω παρακάτω. Ενώ όμως έχουμε μπει στη τελική ευθεία, το νήμα ακόμα δεν το έχουμε κόψει. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν. Τι απομένει λοιπόν μέχρι το τέλος του προγράμματος? Ένα σοβαρό εμπόδιο που είχαμε έχει φύγει. Ήταν ο φόβος για τις τράπεζες. Είχαν καλλιεργήσει ορισμένη μία φιλολογία ότι οι τράπεζες θα είχαν ανάγκη από χρήματα και άλλα, που κεφαλοποίησε κι άλλοι. Και γι' αυτό υπήρχε μια αδημονία να γίνει αυτό το stress test, ο έλεγχος δηλαδή των τραπεζών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Διότι βγαίνοντας από τα μνημόνια πρέπει να έχουμε και ένα τραπεζικό σύστημα ικανό να χρηματοδοτήσει την οικονομία. Ο έλεγχος λοιπόν αυτός έγινε και διαπίστωσε ότι οι τράπεζες είναι ασφαλείς. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν πάει η οικονομία όπως λέμε, ακόμα και αν αντί για ανάκαμψη για οποιοδήποτε λόγο κάτι συμβαίνει διεθνώς, επιστρέψει η οικονομία στην ύφεση και πάλι οι τράπεζες, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση έχουν αρκετά κεφάλαια να αντέξουν. Επομένως οι τράπεζες είναι ασφαλείς και με αυτό το δεδομένο οι προτεραιότητες το επόμενο διάστημα είναι να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια με όρους κοινωνικούς και αναπτυξιακούς, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις συνέπειες τις κοινωνικές και τις αναπτυξιακές, διότι οι τράπεζες όπου οι καταθέσεις είναι παγιδευμένες σε δάνεια που δεν εξυπηρετούνται δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Άρα η μείωση των κόκκινων δανείων είναι κάτι που ενδιαφέρει για να ξεμπλοκάρει το τραπεζικό σύστημα. Βέβαια και πέρα από αυτό, οι τράπεζες πρέπει να παίξουν το ρόλο τους, διότι και τώρα έχουν δυνατότητες και τώρα έχουν χρήματα και τώρα μπορούν να βοηθήσουν πιο ενεργά, ιδίως τη μικρομεσαία επιχείρηση. Την Παρασκευή έχουμε καθιερώσει και κάναμε συσκέψεις με τις τράπεζες στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την Παρασκευή μάλιστα έχουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα για να δούμε πώς επιταχύνεται τις εξελίξεις. Άρα, ένα ερώτημα γύρω από το τραπεζικό σύστημα έχει φύγει. Το επόμενο που μένει είναι να ολοκληρωθεί η τέταρτη και τελική αξιολόγηση. Είναι αυτό το οποίο κάνουμε αυτόν τον καιρό. Θα έχουν και οι θεσμοί για διαπραγματεύσεις. Τα θέματα είναι βατά,
Αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι η τελευταία αξιολόγηση. Δηλαδή, στις προηγούμενες έλεγες, ωραία, και να μείνει μια εκκρεμότητα, την κάνουμε το επόμενο. Άρα τώρα θέλουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, να είμαστε πριν το κουδούνι της λήξης, να είμαστε έτοιμοι. Το πρόγραμμα λήγει Αύγουστο, εμείς θα θέλαμε μέσα στον Ιούνιο να έχουμε τελειώσει όλες τις εκκρεμότητες. Το τρίτο και πιο σημαντικό, θα έλεγα, είναι βγαίνοντας από τα μνημόνια να έχουμε το δικό μας σχέδιο ανάπτυξης. Εμείς, αν θυμάστε, ως ΣΥΡΙΖΑ και πριν την κρίση μιλούσαμε για την ανάγκη αναπτυξιακού σχεδίου. Και θυμίζω στους παλιότερους ότι το Φεβρουάριο του 2009, δηλαδή πριν μπούμε στα μνημόνια, ο συνασπισμός τότε και μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ κάναμε προγραμματικά συνέδρια και χαράξαμε τις γραμμές προς τις οποίες κατά την άποψή μας έπρεπε από τότε να κινηθεί η χώρα. Αυτά δεν έγιναν. Σήμερα λοιπόν η χώρα αποκτάει για πρώτη φορά μια αναπτυξιακή στρατηγική με βάση την οποία θα πορευτούμε από εδώ και πέρα και για την οποία θα σας μιλήσω παρακάτω. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, καθαρό και ισχυρό τραπεζικό σύστημα, ασφαλές, ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και ένα αναπτυξιακό σχέδιο που χαράσει τον δρόμο από εδώ και πέρα, βγαίνουμε από τα μνημόνια. Υπάρχει όμως εδώ ένα ερώτημα. Τι θα γίνει αν, αφού βγούμε από τα μνημόνια, για λόγους ανεξάρτητα από εμάς, έχουμε αναταράξεις. Έτσι, κάτι συμβαίνει. Και πέφτουν τα χρηματιστήρια, αναστατώνονται οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Είδατε, ίσως ακούσατε χθες, ότι η Αργεντινή ξανά προσέφυγε στο Διεθνές Ταμείο. Ίσως και άλλες χώρες να δούμε τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό βγαίνοντας από τα μνημόνια πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι. Υπήρχαν δύο τρόποι να θωρακιστούμε. Η μία είναι αυτή που μας έλεγαν και λένε ακόμα ορισμένοι, να υπογράψουμε μια νέα συμφωνία, λέγεται προληπτική πιστωτική γραμμή, η οποία σημαίνει το εξής: αν κάτι συμβεί, να ξαναπάμε να δανειστούμε. Αυτό όμως σημαίνει κάποιο νέο μνημόνιο. Γιατί? Διότι τους όρους πάλι θα τους καθορίζει το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Σε τελευταία ανάλυση και τα άλλα κοινοβούλια. Άρα η εξάρτηση θα συνεχίζεται και επομένως ο στόχος να αποκτήσουμε τη δυνατότητα να χαράσουμε τη δική μας πολιτική εντός των ευρωπαϊκών πλαισίων θα έμενε μετέωρος. Ο δεύτερος τρόπος που υπήρχε και αυτόν συμφωνήσαμε, δεν τον κάνουμε μόνοι μας, τον συμφωνήσαμε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι αυτό που έκανε και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Δηλαδή, για να καλυφθούμε, δημιουργούμε ένα απόθεμα κεφαλαίων στο Υπουργείο, στο κράτος, ένα κουμπαρά όπως λέμε, ο οποίος θα έχει μέσα αρκετά χρήματα, ούτως ώστε αν κάτι συμβεί μετά από 1-2 χρόνια και ταυτόχρονα λύγει ένα ομόλογο, να μην χρειαστεί να γίνει ό,τι έγινε το 10, δηλαδή χρεοκοπία κλπ, αλλά να μπορούμε από αυτό το απόθεμα να πληρώσουμε αυτό το ομόλογο ή να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά αυτά? 9,5 δισεκατομμύρια θα πάρουμε συμφωνημένα από το δάνειο, το οποίο δεν έχουμε χρησιμοποιήσει όλο, και άλλα 9,5 υπολογίζουμε να αποκτήσουμε, ήδη τα 4,5 έχουμε αποκτήσει, με δανεισμό από τις αγορές σε ικανοποιητικό επιτόκιο. Άρα, η μία ασπίδα έναντι μελλοντικών αναταράξεων είναι αυτά το απόθεμα ασφαλείας, το οποίο και μετά, αν δεν το χρησιμοποιήσουμε, αν δεν το χρειαστούμε, μπορούμε να το κρατήσουμε. Να το κρατήσουμε, διότι όπως φάνηκε, μία χώρα πρέπει να έχει κάποια τέτοιο, μια δυνατότητα δανεισμού ίστατης ανάγκης, ούτως ώστε να μην βρεθεί πάλι στην υποχρέωση να καταφύγει σε θεσμούς και να υπογράφει μνημόνια. Άρα, επί την ευκαιρία αυτή λύνουμε και ένα πιο γενικότερο θέμα. Η δεύτερη θωράκιση για το μέλλον έχει να κάνει με την ρύθμιση του χρέους μας, του δημόσιου χρέους. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι το εξής. Το ένα πρόβλημα είναι ότι το χρέος αυτό είναι μεγάλο και τα επιτόκια του είναι κειμενόμενα. Δηλαδή, αν τα επιτόκια διεθνώς είναι χαμηλά, το χρέος εξυπηρετείται κανονικά. Αν τα επιτόκια ανέβουν, ανεβαίνει και το επιτόκιο, το κόστος εξυπηρέτησης. Θέλουμε λοιπόν μέσα από τη συμφωνία που θα κάνουμε ή δυνατότητα επιτόκια να σταθεροποιηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Ούτως ώστε ακόμα και αν είναι διάβολο το επιτόκιο να μην έχουμε τέτοιο κίνδυνο. Και το δεύτερο είναι, αν στο μέλλον συμβεί μια ύφεση πάλι, όμοι γέννητο σημαίνει ένα πόλεμο, μια αναταραχή και η οικονομία πέφτει, να μην βρεθούμε πάλι στην ανάγκη ξανά μνημόνια, ξανά χρεοκοπίες,
Εδώ έχουν κάνει, υπάρχει αυτό που λέγαμε εμείς προεκλογικά, να υπάρχει μια ρήτρα ανάπτυξης, που σημαίνει απλά ότι θα πληρώνουμε το χρέος μας κανονικά εφόσον έχουμε ανάπτυξη. Εάν δεν έχουμε ανάπτυξη, θα μειώνεται η δόση ή και δεν πληρώνουμε τίποτα αν η οικονομία πέσει, ας πούμε, στην ύφεση. Για οποιοδήποτε λόγο. Ευτυχώς, την πρόταση αυτή την έχουν υιοθετήσει και οι Γάλλοι και γίνεται διαπραγματεύσεις για αυτά τα θέματα. Άρα, το τελευταίο, ας πούμε, για να κλείσουμε όλες αυτές τις εκκρεμότητες, είναι μια συμφωνία για το χρέος, η οποία θα δημιουργεί ένα διάδρομο, όπως λέμε, καθαρό. Δηλαδή θα ξέρουν και εμείς και οι επενδυτές και αυτοί που κάνουν επενδύσεις και ή θέλουν να αγοράσουν ομόλογα ότι μπροστά μας 15 ή 20 χρόνια τα πάντα είναι ασφαλισμένα και ό,τι και αν συμβεί είναι προβλέψιμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μειωθεί το ρίσκο που έχουμε ως χώρα και άρα να αναπτυχθούν, να αυξηθούν οι επενδύσεις και να ενισχυθεί η ανάκαμψη που ήδη έχουμε. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο στόχος να βγούμε από τα μνημόνια χωρίς νέα προαπαιτούμενα, έτσι, χωρίς νέες πιστοληπτικές ή άλλες δρομές, μπορούμε να τον πετύχουμε. Βέβαια, η διαπραγμάτευση είναι πάντα διαπραγμάτευση και γι' αυτό είπα, έχουμε μπει στην ηλική ευθεία, το νήμα δεν το έχουμε κόψει ακόμα, υπάρχουν δυνάμεις που δεν θέλουν να βγούμε από τα μνημόνια, υπάρχουν δυνάμεις που δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση να βάλει την υπογραφή της στον επίλογο αυτό και γι' αυτό βλέπετε και μια νευρικότητα αυτών των δυνάμεων. Τρομοκρατούν, κινδυνολογούν, καταστροφολογούν, λένε ψέματα, αλλά πιστεύω τώρα πια έχουμε αποκτήσει όλοι μας αρκετή πείρα για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο ερώτημα που έθεσε και ο Σύριβος στην αρχή. Και μετά τέλειωσαν τα προβλήματα. Από την κόλαση θα περάσουμε στον παράδεισο. Ναι. Θα υπάρχουν εμπόδια και περιορισμοί μετά. Η απάντηση είναι ναι, θα υπάρχουν όπως υπάρχουν για όλες τις χώρες. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που είναι, δεν άλλαξε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει όρια, βάζει όρους, προϋποθέσεις σε όλες τις χώρες. Και σε αυτές που ήταν στα μνημόνια και βγήκαν, όπως ήταν η Πορτογαλία που είπα πριν, όπως είναι η. Αλλά και σε χώρες οι οποίες. Οι οποίες δεν ήταν στα μνημόνια. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πλαίσιο με δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Άρα σε αυτό το πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων θα είμαστε κι εμείς. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτό που θα καθορίζει τις εξελίξεις μετά τα μνημόνια θα είναι περισσότερο η πορεία της δικής μας οικονομίας, η πολιτική που θα ασκούμε ως κυβέρνηση εμείς και η στάση γενικότερα της κοινωνίας. Γιατί το λέω αυτό, διότι μπορεί να μας κάνει και τότε υποδείξεις και να λένε μην ανεβάζετε το κατώτατο μισθό ή μην κάνετε αυτό ή μην κάνετε εκείνο. Αλλά τότε δεν θα υπάρχει ο εκβιασμός της δόσης ή κάνεις αυτό ή δεν θα πάρεις δόση. Είναι μία γνώμη, είναι μία συμβουλή, είναι μία υπόδειξη. Αν θέλεις την παίρνεις υπόψη σου, αν έχεις επιχειρήματα όμως λες ότι ναι, ευχαριστώ για τη γνώμη που μου είπατε, αλλά εγώ θεωρώ ότι η οικονομία μου σε αυτή τη φάση θέλει αύξηση του κατώτατου μισθού, θέλει αυτά τα μέτρα κλπ. Και θα τα πάρω. Το λέω αυτό διότι δεν είναι θεωρία. Έγινε στην Πορτογαλία. Όταν βγήκε η κυβέρνηση που είναι σημερινή, που είναι μια συμμαχική κυβέρνηση σοσιαλιστών και κομμουνιστών και άλλων αριστερών δυνάμεων και οικολογικών, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έλεγαν να συνεχιστεί η λιτότητα. Η κυβέρνηση κατέθεσε έναν προϋπολογισμό χωρίς λιτότητα. Υπήρχαν στην αρχή κάποιες αντιδράσεις. Στο τέλος όμως εφαρμόστηκε αυτή η πολιτική, δικαιώθηκε στην πράξη. Δηλαδή η πορτογαλική οικονομία πάει καλύτερα τώρα και επομένως οι φωνές υποχώρησαν. Επομένως αλλάζει το καθεστώς. Πάβουμε να είμαστε εξαίρεση στον κανόνα. Δαχτυλοδεικτούμενοι ως λεπροί. Θα κάνουμε ό,τι κάνουν και οι άλλες χώρες μέσα στην Ευρώπη και μαζί τους θα παλεύουμε στο κάτω-κάτω για να βελτιωθεί η κατάσταση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα υπάρχουν κίνδυνοι πισωγυρίσματος αφού βγούμε από τα μνημόνια. Ρωτούν ορισμένοι. Δεν θέλω να υπάρχουν κίνδυνοι. Για παράδειγμα, αν δεν αντιμετωπίσουμε τις αιτίες που μας έφεραν εδώ,
Αν συνεχίζει να κυριαρχεί η διαφθορά, η διαπλοκή, αν δεν φτιάξουμε ένα νέο παραγωγικό σύστημα ανθεκτικό στις κρίσεις, βιώσιμο, με βάρος στην πραγματική οικονομία, αλλά έχουμε αυτές τις φούσκες που είχαμε στο παρελθόν, έτσι, πάλι η οποιαδήποτε χώρα μπορεί να επιστρέψει στις προηγούμενες καταστάσεις. Και εδώ ήταν που έκανα την αναφορά μου στην Αργεντινή. Η Αργεντινή στην ουσία χρεοκόπησε το 2001, ακολούθησαν κυβερνήσεις τότε προοδευτικές, έβαλαν κάποια τάξη στα πράγματα. Πέρυσι η πρόπεση βγήκε μια νέα δεξιά κυβέρνηση, είχαμε μια δεξιά παλινόρθωση, βλέπουμε τώρα ξανά επιστροφή στο Διεθνές Ταμείο. Άρα, εάν επικρατήσουν δυνάμεις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες δεν φροντίζουν για το μέλλον και για την κοινωνία και για τους πολλούς, βεβαίως, οι κίνδυνοι αυτοί παραμένουν. Γι' αυτό και το βασικό διακύβευμα, ας το πω έτσι, αυτής της περίοδου της μεταβατικής, είναι ακριβώς εάν θα προχωρήσουμε μπροστά προς την προοδευτική ανασυγκρότηση της χώρας ή αν θα έχουμε συντηρητικά ισογυρίσματα σε πολιτικές και καταστάσεις του παρελθόντος. Θα έχουμε λοιπόν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, αλλά και περισσότερες ευθύνες γίνοντας μνημόνια. Γιατί διότι θα πρέπει εμείς να έχουμε το σχέδιό μας, εμείς να το εφαρμόσουμε και εμείς επομένως να αντιμετωπίζουμε τις όποιες, ας πούμε, τα όποια να προβλέπουμε και να αντιμετωπίζουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Αλλά αυτό είναι και όρος για να λειτουργήσει η δημοκρατία και να σχεδιάσουμε το μέλλον μας όπως θέλουμε εμείς. Οι δανειστές δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, το αποδείξανε. 8 χρόνια τώρα μεταρρυθμίσεις λένε και ενούνε περιστολή. Το αναπτυξιακό σκέλος, την πάλη κατά των ανισοτήτων, δεν μπορούμε να την περιμένουμε από άλλους. Εμείς πρέπει να την οργανώσουμε και να την κάνουμε. Και έρχομαι τώρα στις προτεραιότητες της νέας περίοδου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, δεν είναι όπως γυρνάμε το διακόπτη, πριν ήταν έτσι, μετά γίνεται αλλιώς. Θα είναι μία φάση όπου πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους, τις προτεραιότητες και να χαράξουμε την πολιτική μας για το μέλλον. Για μας η κεντρική προτεραιότητα, στρατηγικά το έχουμε ήδη πει, είναι να κτίσουμε ένα νέο κοινωνικό κράτος στη βάση ενός νέου βιώσιμου οικολογικά, ανθεκτικού οικονομικά και δίκαιου κοινωνικά αναπτυξιακού μοντέλου. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δηλαδή, να θεωρούμε ότι ο λόγος που οδηγήκαμε στην κρίση δεν ήταν απλώς τα ελλείμματα, υπήρχαν βαθύτεροι λόγοι. Ότι το μοντέλο ανάπτυξης που είχαμε στη χώρα μας οδηγούσε σε τέτοια επιχείρημα μονοπάτια που μπήκε τελικά. Και επομένως θα ήθελα λίγο να εξηγήσω γιατί έχουν σημασία αυτός ο δίδυμος στόχος. Κοινωνικό κράτος, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος, πιστεύω ότι έχει γίνει φανερό, το ξέραμε και πριν, αλλά έγινε φανερό αυτό το χρόνο, ότι είχε τρία προβλήματα αλληλένδετα μεταξύ τους. Το πρώτο, το κοινωνικό κράτος όπως διαμορφώθηκε στην Ελλάδα, είχε ένα έλλειμμα σχεδιασμού. Δηλαδή δεν σχεδιάστηκε ποτέ ένα κοινωνικό κράτος να εφαρμοστεί. Περνόταν διάφορα μέτρα, προστίθεται διάφορες προσθήκες από την εποχή του Βενιζέλου παλιά και πολύ περισσότερο μετά τον πόλεμο και κυρίως μετά την άνοδο του Πασόκ το 1981, χτίστηκε ένα κοινωνικό κράτος που δεν υπήρχε, αλλά όπως είπα ήταν αποσπασματικό, δεν είχε συνεχθεί. Αν θυμάμαι καλά, στο ασφαλιστικό σύστημα μόνο υπήρχαν 2.800 ειδικά καθεστώτα. Έτσι, διαφορετικά καθεστώτα. Χάος δηλαδή. Το δεύτερο είχε ένα διαχρονικό έλλειμμα ελέγχου, αξιολόγησης και λογοδοσίας. Δηλαδή δεν υπήρχε σε αυτό το σύστημα η διαδικασία να ελέγχονται τα ελλείμματά του, να προλαμβάνουν τα ελλείμματά του, να υπάρχει έλεγχος, να ξέρουν που πάμε, να υπάρχουν ένας σχεδιασμός, διότι με το ασφαλιστικό άμα μιλάς, πρέπει να μιλάς με ορίζοντα δεκαετιών. Όχι θα γίνει του χρόνου, θα γίνει σε 20 χρόνια, σε 30 χρόνια. Αυτό που το έχουμε σήμερα δηλαδή. Και το τρίτο πρόβλημα είχε ένα διωγγούμενο έλλειμμα βιωσιμότητας στο ασφαλιστικό μας σύστημα και γενικά το κοινωνικό κράτος. Εν ώψη αυτού του προβλήματος, εμείς τι κάναμε τώρα?
Εμείς πήραμε και παίρνουμε διάφορα μέτρα άμεσης, ας το πω έτσι, απόδοσης. Με στόχο να αποκαταστήσουμε βασικές λειτουργίες του κοινωνικού κράτους, να αυλύνουμε ακραίες καταστάσεις φτώχειας και ανέχειας, να δείξουμε αλληλεγγύη ακριβώς σε στρώματα που κινδύνευαν να μπουν σε μια κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού και είχαμε, νομίζω, σημαντικά αποτελέσματα. Ιδίως μετά μπορέσαμε να δώσουμε και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη σε 700.000 ανθρώπους, το έκτακτο επίδομα σε 1.400 νοικοκυριά και άλλα μέτρα τα οποία υπάρχουν στον τομέα της υγείας κλπ. Όμως τώρα το καθήκον που έχουμε είναι από αυτά τα επιμέρους μέτρα να περάσουμε σε συνολικές πολιτικές, ούτως ώστε ακριβώς να χτιστεί αυτό το σύστημα με έναν τρόπο ολοκληρωμένο, ανθεκτικό στο μέλλον, που να δημιουργεί και μια ασφάλεια στον κόσμο, μια προστασία. Διότι στη βάση αυτού του προβλήματος θα λύσουμε και το άλλο μεγάλο θέμα, που είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά δεν γίνεται με ευχές ή με κατάρες, γίνονται για να γίνεται ακριβώς με μέτρα αναπτυξιακής, να έχει η χώρα μια αναπτυξιακή προοπτική, ούτως ώστε να επιστρέφουν τα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό, οι επιστήμονες κλπ. Και δεύτερον, να υπάρχει ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας που να μπορεί ο καθένας, το κάθε νοικοκυριό, ο κάθε νέος άνθρωπος να σχεδιάσει το μέλλον του. Άρα, το πρώτο στόχος είναι να προχωρήσουμε πιο τολμηρά σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι όμως, πέρα από τις ανάσες που μπορεί να πάρει κανείς με μέτρα αναδιανομής του ήδη υφιστάμενου πλούτου, για να το δημιουργήσουμε αυτό θέλουμε και μια πορεία αναπτυξιακή. Θέλουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο να εσωματώνει ακριβώς το στόχο το κοινωνικό. Αυτό σημαίνει ολιστική ανάπτυξη, αν ακούτε. Η έννοια αυτή βγαίνει από τους στόχους ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίοι λένε απλά ότι δεν μπορείς να σχεδιάζεις αλλιώς την οικονομική ανάπτυξη, αλλιώς ή να μην τη σχεδιάζεις καθόλου την οικολογική προστασία και να ξεχνάς την κοινωνική ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία. Αυτά τα τρία, οικονομία, οικολογία, κοινωνία, πρέπει να πηγαίνουν και τα τρία μαζί. Και όταν λέμε λοιπόν βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, ακριβώς εννοούμε μια ανάπτυξη η οποία τα κάνει αυτά συνδυασμένα. Και δεν λέει ας αναπτύξουμε τώρα την οικονομία και αργότερα θα δούμε την κοινωνική προστασία, διότι η κοινωνική προστασία είναι και αυτή όρος για να αναπτύξει την οικονομία. Αυτά είναι λίγο πιο ιδεολογικά θεωρητικά. Εγώ θα ήθελα για τη σημερινή συζήτηση να απαριθμίσω μερικά βασικά χαρακτηριστικά που έχει αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε, όχι για λόγους ιδεολειπτικούς όπως λέει η δεξιά, αλλά επειδή αυτό χρειάζεται η ελληνική κοινωνία για να πάει μπροστά. Καταρχήν, όπως είπα, μιλάμε για ένα μοντέλο το οποίο θα είναι ανθεκτικό στις κρίσεις. Καπιταλισμό έχουμε, κρίσεις θα έχουμε. Εξωγενή γεγονότα θα έχουμε. Πρέπει λοιπόν να έχεις ένα να σχεδιάσεις την οικονομία σου έτσι, που να μην διαλύεται το σύμπαν με την κάθε, ας πούμε, αναταραχή. Δεύτερο, πρέπει να είναι οικολογικά βιώσιμο. Δεν μπορείς να λες, ας καταστρέφω τώρα το περιβάλλον και θα κάνω μετά μια πολιτική να διορθώνω τις καταστροφές. Αυτά, πολλές, τώρα πια αυτές οι καταστροφές είναι ανεξίτηλες. Είναι μάλλον μη επιδιορθώσιμες. Βλέπετε και η κλιματική αλλαγή αρχίζει και έχει ήδη συνέπειες. Και το τρίτο βέβαια είναι το στοιχείο του να είναι κοινωνικά δίκαιο. Να εσωματώνει. Ορισμένοι χρησιμοποιούν τον όρο περιεκτική ανάπτυξη, εννοώντας μια ανάπτυξη που θα είναι για τους λίγους, αλλά θα φροντίζει να δίνει ευκαιρίες στους πολλούς. Για να τα πετύχουμε λοιπόν αυτά, σημαίνει ότι πρέπει πρώτον, ειδικά στη χώρα μας, το νέο αυτό παραγωγικό υπόδειγμα πρέπει να αυξηθεί το ειδικό βάρος της βιομηχανίας, έτσι ώστε μαζί με η μεταποίηση, η βιομηχανία, μαζί με τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή να δημιουργεί μια ανθεκτική παραγωγική βάση. Διότι τώρα, ωραία, αναπτύσσεται ο τουρισμός. Αλλά αν έχεις μόνο τουρισμό, αύριο κάτι συμβαίνει και ο τουρισμός έχει μια αστάθεια. Δεύτερον, δεν μπορεί απεριόριστα, ήδη σε ορισμένα νησιά δημιουργούνται κορεσμός. Άρα, καλός ο τουρισμός, αλλά να φροντίσουμε οι τουρίστες να καταναλώνουν και ελληνικά προϊόντα, εχώρια προϊόντα. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε μέσω του τουρισμού αναπτύσσεται η εχώρια, ας πούμε, μεταποίηση, λέω να παράδειγμα. Το πρώτο λοιπόν είναι να γίνει μια αλλαγή
του παραγωγικού μοντέλου, τόσο ώστε να έχουμε περισσότερη μεταποίηση, περισσότερη βιομηχανία, περισσότερη καινοτομία, περισσότερη εξωστρέφη. Το δεύτερο είναι, για να γίνει αυτό στην εποχή μας, πρέπει να έχουμε επενδύσεις, όχι επενδύσεις να είναι και ό,τι να είναι, αλλά επενδύσεις δυνατόν στη γνώση, την έρευνα, τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Το τρίτο είναι ότι, δεν τα εξηγώ τώρα αυτά, μπορούμε μετά να τα συζητήσουμε λίγο, όποιος θέλει. Το τρίτο είναι στήριξη της εργασίας, σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων. Γιατί? Διότι η γνώση είναι, τον έχουν οι άνθρωποι. Εάν οι άνθρωποι, αν οι εργαζόμενοι και οι τεχνίτες, δεν εννοώ μόνο οι επιστήμονες, δεν νιώθουν ότι αυτό που κάνουν, συμμετέχουν, τους ανήκει, θα έχουν ένα όφελος κι αυτοί, δεν μπορεί να λειτουργήσει θετικά αυτό το σύστημα. Το τέταρτο, και εδώ ακριβώς γι' αυτό εντάσσεται και στο σχέδιο που έχουμε τώρα επεξεργαστεί, εντάσσεται και η βαθμιαία αύξηση του κατώτατου μισθού και η επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως συστατικά στοιχεία του νέου μοντέλου ανάπτυξης για το οποίο μιλούμε. Το τέταρτο σημαίνει και μια νέα επιχειρηματικότητα. Ποιος θα τα κάνει αυτά που λέμε? Επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν συνηθίσει να απλώς να παίρνουν από το κράτος, να μην πληρώνουν φόρους, να μην επενδύουν τα κέρδη τους, να τα βγάλουν στο εξωτερικό. Ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Που σημαίνει, δεν έχουμε αυταπάτες, θα κερδίζει, αλλά θα κερδίζει, θα επενδύει τα κέρδη, θα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και θα λογοδοτεί όχι μόνο στους συμμετόχους, αλλά θα λογοδοτεί στην κοινωνία και στους εργαζόμενους. Το άλλο είναι ότι δεν αρκεί στο μοντέλο αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε μόνο κράτος και ιδιωτικό τομέα, πρέπει να έχουμε ένα σύστημα πλουραλιστικό, δηλαδή να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες. Αλλού πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει και να έχουμε δημόσια παρουσία. Αλλού ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να παίξει το ρόλο του. Αλλού οι συνεταιρισμοί, αλλού η κοινωνική οικονομία, αλλού οι ενεργειακές κοινότητες. Δεν πρέπει να έχουμε, δηλαδή, ένα δογματικό και ένα μονοπόλιο, όπως θέλουν οι νεοφιλελεύθεροι, οι οποίοι δαιμονοποιούν τα πάντα εκτός της ιδιωτικής και μάλιστα της αυθαίρετης ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το έβδομο είναι ότι αυτή την ανάπτυξη, όπως την περιγράφουμε, δεν μπορεί να προκύψει από τις αγορές. Χρειάζεται δημόσιες πολιτικές. Στη χώρα μας σχεδόν είχε ξεχαστεί ο όρος κλαδικές πολιτικές. Λέμε πολιτική για το φάρμακο, αλλά δεν έχουμε μια κλαδική πολιτική για το φάρμακο. Ποια φάρμακα μπορούμε να παράξουμε στην Ελλάδα, με ποιους όρους, με ποιες προϋποθέσεις? Λέμε βιομηχανία, με ποια βιομηχανική πολιτική? Όλα αυτά λοιπόν αρχίζουν και φτιάχνονται, αλλά είναι αυτό που έλεγα, εδώ είμαστε ακόμα στην αρχή. Ένα άλλο στοιχείο, οι τράπεζες, όπως είπα, αντικειμενικά, δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να παίξουν ρόλο στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Αλλά δεν μας αρκεί αυτό. Πρώτον, διότι οι τράπεζες ακόμα είναι φορτωμένες με πολλά κόκκινα δάνεια. Δεύτερον, διότι οι τράπεζες είναι πάντα τράπεζες. Θέλουμε λοιπόν και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα ενεργούν, θα λειτουργούν με στόχο την χρηματοδότηση επενδύσεων. Εμείς λοιπόν και δημιουργούμε ως κυβέρνηση και ενθαρρύνουμε να υπάρχουν τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Ένας νέος που έχει μια ιδέα, είναι ακόμα στην αρχή, δεν έχει κεφάλαιο, να μπορεί να βρει, να πάει την ιδέα του, αυτή τεκμηριωμένη βεβαίως κλπ. Κάπου να την πάει, να μπορεί να τη συζητήσει. Ένας άλλος έχει μια επιχείρηση, αλλά χρειάζεται κεφάλαιο, να μπορεί να απευθυνθεί και να βρει χρηματοδότηση. Μετά, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία. Πού βρίσκονται, ετοιμάζουμε και ένα καινούργιο που θα βγει τους επόμενους μήνες, αυτές τις λεγόμενες μικροπιστώσεις για μικρά δάνεια μέχρι 15-25.000 ευρώ, χωρίς όλη αυτή την γραφειοκρατία και τη χαρτούρα που ζητούν σήμερα οι τράπεζες. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, αυτό το μοντέλο ανάπτυξη πρέπει να έχει και θεσμούς συμμετοχής κοινωνίας, διαβούλευσης, ελέγχου, να μένουν τα πράγματα στα χαρτιά. Και ακριβώς αυτή είναι όλη την διαδικασία, αυτό ακριβώς τσεκάραμε κατά κάποιο τρόπο, ελέξαμε
εξετάσαμε κατά κάποιο τρόπο, αν γίνεται, με τα περιφερειακά συνέδρια. Και πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο θετικά από ό,τι περιμέναμε. Με την έννοια ότι ο κόσμος είναι όριμος, οι φορείς, ανεξάρτητα από την κομματική του τοποθέτηση, συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση. Καταλήξαμε σε πολλές κοινές αποφάσεις και ακριβώς τώρα αυτά είναι ένας ολιγός, ούτως ώστε αυτό το μοντέλο να το μεταφέρουμε στο συνολικότερο σχέδιο που αφορά τη χώρα. Θέλω ακόμα να πω δύο πράγματα, γιατί είμαι σίγουρος θα ρωτηθούν. Πώς θα γίνουν αυτά? Μόνο από τα πάνω? Μόνο από την κυβέρνηση? Μόνο από το κράτος? Αυτό περιγράφουμε για να γίνει, απαιτεί και το πάνω, απαιτεί μια κυβέρνηση προοδευτική που να τα πιστεύει αυτά και να το προωθεί. Απαιτεί όμως και ενεργή κοινωνία. Απαιτεί αυτό που λέμε νέα κοινωνικά υποκείμενα. Να το εξηγήσω αυτό. Περάσαμε ένα νόμο στη Βουλή, ο οποίος δημιουργεί τη δυνατότητα να γίνουν ενεργειακές κοινότητες. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι οι κάτοικοι ενός νησιού μπορούν να κάνουν μια κοινότητα, ένα συνεταιρισμό, ένα νομικό δηλαδή όργανο, με το οποίο να παράγουν ενέργεια, να εξοικονομούν ενέργεια, να πουλούν ενέργεια. Μια μικρή ιδέα. Το ίδιο μπορούν να κάνουν οι κάτοικοι μιας πολυκατοικίας, οι ιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας. Μπορούν να κάνουν οι κάτοικοι ενός τετραγώνου. Το εξοικονομό δηλαδή που βγάλαμε πρόσφατα μπορεί να γενικευθεί και να μην είναι μόνο εξοικονομώ, αλλά και παράγω και ανταλλάσσω και να μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει και ένα εισόδημα από αυτά. Ο νόμος υπάρχει, αλλά για να υλοποιηθεί ο νόμος πρέπει κάποιοι μηχανισμοί κοινωνικοί να τα κινήσουν αυτά, να ενημερώσουν, να συμβουλεύσουν ίσως. Εμείς βέβαια το μελετούν, μπορεί να χρειαστεί και κάποιο ως μηχανισμός από τα επάνω. Αλλά αν δεν υπάρξει από τα κάτω μια αυτενέργεια, και ευτυχώς θα αρχίσει να υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει με τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Το ίδιο συμβαίνει με τις μικροπιστώσεις που έλεγα πριν. Εμείς δεν θέλουμε να τις δίνουν οι τράπεζες μικροπιστώσεις. Θέλουμε να υπάρχουν άλλες μορφές οργανώσεων, οι οποίες να γνωρίζουν ή δυνατόν και προσωπικά αυτό που ζητάει το δάνειο, να ξέρουν αν είναι φερέγγιος ή όχι, ούτως ώστε να παρακάμψουμε όλο αυτό, βάλει υποθήκη το σπίτι σου, βάλει υποθήκη το μέρος σου για να πάρεις, ας πούμε, το δάνειο. Αυτά όλα λοιπόν και πολλά άλλα τα οποία δημιουργούμε, αυτές τις δυνατότητες προϋποθέτουν, απαιτούν μια κοινωνία ενεργή και κοινωνικά υποκείμενα τα οποία και θα αντιστέκονται σε ό,τι είναι στραβό και θέλουν να το πολεμήσουν, αλλά θα αξιοποιούν και αυτές τις ευκαιρίες. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς είχατε δει η παλιότερη μια ταινία που λεγόταν «Φράουλα και αίμα». Φράουλες και αίμα, Κάτι τέτοια πρέπει να βρούμε και τώρα. Δηλαδή με αγώνα στήθηκαν τα συνδικάτα κάποτε. Με αγώνα στήθηκαν οι συνεταιρισμοί κάποτε. Με αγώνα έγιναν όλα αυτά που εμείς παραλάβαμε ως κεκτημένα δικαιώματα, έτσι. Σε μια τέτοια λογική πρέπει να πάμε. Και το ερώτημα, σύντροφε, συνονιστή, τελευταίο, είναι ποιο κόμμα θα τα κάνει αυτά? Εμείς. Έτσι, μπράβο. Αυτή η απάντηση με διευκολύνει να το συντομεύσω λοιπόν. Θέλω λοιπόν ένα κόμμα το οποίο να δρά και ως δύναμη αντίστασης αλλά και ως προωθητική δύναμη της κοινωνίας. Και επειδή και εγώ ανήκω στο κόμμα που ανήκει και περισμένοι από εσάς, πρέπει να πω για να το πετύχουμε αυτό θέλει ένα ξανακοίταγμα. Και τι κάναμε ως τώρα και πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Εννοώ δηλαδή ότι περάσαμε μια φάση που υποτιμήθηκε ο ρόλος του κόμματος. Ή μπερδεύτηκε ο ρόλος του κόμματος με το ρόλο των κινημάτων. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε ότι τα κινήματα τα χρειαζόμαστε, η κυβέρνηση είναι καλό που την έχουμε, αλλά θέλουμε και ένα κόμμα, πρώτον για να ανταποκριθεί στον ιστορικό ρόλο που έχει το εγχείρημά μας, δεν είναι απλό αυτό που κάναμε. Ένα νέο υπόδειγμα της αριστεράς δημιουργούμε στην πραγματικότητα, που θέλει να είναι και κυβερνητική αλλά και να μην ενσωματώνεται. Θέλω λοιπόν ένα κόμμα που να μπορεί να είναι και κυβερνητικό αλλά και να μην κρατικοποιείται. Έτσι. Και ακριβώς γι' αυτό θεωρώ ότι οι στόχοι που βάζουμε, δηλαδή το νέο κοινωνικό κράτος, το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα,
που θέλουμε να δημιουργήσουμε απαιτούν νέα κοινωνικά υποκείμενα και τα νέα κοινωνικά υποκείμενα μπορούν να υπάρξουν μόνο αν υπάρχει ένα κόμμα πολιτικό, ανοιχτό, μαζικό, δημοκρατικό, συλλογικό, αριστερό, το οποίο να μπορεί να τα μετατρέψει όλα αυτά σε ένα νέο κοινωνικό κίνημα. Σας ευχαριστώ.